Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες όσους και όσες στήριξαν σήμερα τους συνδυασμού της λαϊκής εισπύρωσης. Στο Δήμο Πάτρας, όπου επανεκλέγεται δήμαρχος ο Κώστας Πελετίδης, με μεγαλύτερη δύναμη και ορμή με νέε δυνάμει συνεχίζουμε την αγωνιστική πορεία για να ανακουφίσουμε τη λαϊκή οικογένεια, για να υπερασπιστούμε τα λαϊκά δικαιώματα, τι ανάγκε κόντρα στο ασφιχτικό θεσμικό πλαίσιο της τοπικής διοίκησης, αλλά και τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, για να διεκδικήσουμε έργα προστασίας της ζωής του λαού μας. Αλλά και στους υπόλοιπους Δήμους, από θέσεις αντιπολίτευσης πλέον. Θα δώσουμε τη μάχη για τις μεγάλες λαϊκές ανάγκες. Με όλους και όλες, όσοι και όσες συμπορεύτηκαν μαζί μας, πλαισίωσαν τα αγωνιστικά ψηφοδέλτιά μας. Μπαίνουμε από σήμερα στη μάχη των εθνικών εκλογών της 7 του Ιουλίου με μεγαλύτερο πείσμα, αλλά και με μεγάλη αισιοδοξία σε αυτές τις εθνικές εκλογές. Σε συνθήκες, μάλιστα, ανόδου της συντηρητικής πολιτικής εξαιτίας και της σημερινής κυβέρνησης που αναστήλωσε τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ συνεχίζοντας την ίδια αντιλαϊκή πολιτική κρίνεται κυρίως πόσο ισχυρός θα είναι ο ελληνικός λαός το λαϊκό κίνημα την επόμενη μέρα για να οργανώσει την αντεπίθεσή του. Και αυτό σήμερα μπορεί να το δώσει μόνο ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Γι' αυτό η ψήφος όχι μόνο των κομμουνιστών, αλλά όλων των αριστερών, των προοδευτικών ανθρώπων, των ανθρώπων της δουλειάς και του μόχθου, δεν πρέπει αυτή τη φορά να σκορπιστεί δεξιά ή αριστερά, σε κόμματα που κυβέρνησαν, σε πρόσωπα που διετέλεσαν υπουργοί, που μας μάτωσαν όλα αυτά τα χρόνια με την πολιτική τους σε αναχώματα και επιλογές που με άλλα συνθήματα υπηρετούν όμως την ίδια πολιτική. Αλλά ούτε και σε ακόμα πιο αντιδραστικές φασιστικές ακροδεξιές λύσεις τύπου χρυσή αυγή ή ελληνικής λύσης. Τα δύσκολα δεν πέρασαν. Όλες οι αιτίες των αδιεξόδων και των μεγάλων προβλημάτων για το λαό μας είναι παρόντες, είναι παρούσες και όλοι οι παραπάνω είναι αυτή συνυπεύθυνοι και βεβαίως αυτά τα προβλήματα είναι εδώ. Γι' αυτό τώρα είναι η στιγμή για ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ που είναι σταθερός αντίπαλος της πολιτικής των κυβερνήσεων του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ που είναι σταθερή δύναμη στο πλευρό του ελληνικού λαού. Καλό βράδυ και από αύριο πιο δυνατά όλοι και όλες στη μάχη. Σας ευχαριστώ.